Τέσσερα. Έχουμε περάσει τα τρία. Στο τέλος τώρα, τελευταίο δίλεπτο στην παραλία. Πάντα στο 0-0, με τα τρίκαλα να κάνουν τώρα τελευταία επίθεση. Από τις τελευταίες επιθέσεις γίνεται ο Βέρης στη μεγάλη περιοχή. Πέναλτι! Αν είναι δυνατόν! Αν είναι δυνατόν! Δίνει πέναλτι! Δίνει πέναλτι ο διαιτητής! Και δύο τραβάνε! Ο Ντάουλας από την Λακαρνανία! Όχι τώρα, θα είναι έκλειμα! Αν είναι δυνατόν! Και δύο τραβάνε! Είναι δυνατόν που δίνει πέναλτι! Αν είναι δυνατόν. Δίνει πέναλτι. Όλα τα είχε η Καλαμάτα, αυτό της έλειπε. Τι έδωσες ρε Καραγκιόζη. Μια τραβηγμένη σίγουρα απόφαση του Ντάουλα. Του γιου του παλιού διαιτητή του Ντάουλα, έτσι που έχει παίξει αλφα εθνική κατηγορία. Δίνει σίγουρα μια τραβηγμένη απόφαση. Στο 94 τώρα στην εκπνοή του αγώνα, φίλες και φίλοι, ο Ντάουλας. Ο Ντάουλας. Πώς θα εκπνοεί. Ο Ντάουλας. Ρωτάς τι θα εκπνοεί, πώς θα εκπνοεί, το πέμπτο. Για να δούμε. Ριζογιάννης το εκτελεί, για να δούμε. Νομίζω ότι ο Ριζογιάννης το εκτελεί. Και 0-1, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Χειρουργείο για την Καλαμάτα, χειρουργείο. Χειρουργείο. Βλέπετε τι γίνεται τώρα στην παραλία, έτσι. 0-1. Νομίζουμε ότι εκτέλεσε ο Ριζογιάννης. Βλέπετε τι γίνεται στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν έτσι. Ένα υπερβολικό πέναλτι, ένα πέναλτι, φίλες και φίλοι, πολύ εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε επεισόδια στην παραλία. Νομίζω ότι ο Ριζογιάννης, αν δεν κάνω λάθος. Έγινε το 0-1. Οι παίχτες των τρικάλων φύγανε άρον-άρον. Γράψε εισιτήριο. Και βλέπετε εδώ τι γίνεται με το διαιτητή αυτή τη στιγμή. Γαριόλη. Είναι πολύ αυστηρή. Μην μου λες τα κάνω δουλειά μου, και δικιά σου. Εσύ και τη δουλειά σου. Άιντε τώρα, μου πεις εμένα τώρα για πώς θα κάνω δουλειά μου. Έλα, εδώ βγες το μάτι και μην μιλάς. Δεν είχατε φέρει μαζί, αυτό είναι. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Φίλες και φίλοι, έχουμε στην παραλία, γίνεται πραγματικά ένας χαμός αυτή τη στιγμή. Έτσι. Έχουμε πάρα πολλά επεισόδια, όχι επεισόδια, έχουμε γενοκτηρίες. Μια απίστευτη ήταν για την Καλαμάτα που ήταν βέβαια και πάρα πολύ καλή κακή, έτσι. Βλέπετε, φίλες και φίλοι. Ήταν επαναδείς. Βλέπετε εδώ τους φίλους της Καλαμάτας. Διαιτησία, μαλάκα, καράφλα.
Άντε και γαμηθείτε ρε Γαργιόλια. Ε, τέλειο τηλεόραση. Κάνει και λίγο θέατρο. Θα δούμε. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βλέπουμε εδώ και τους φιλάθλους της Καλαμάτας. Εγώ νομίζω δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν. Τι δεν ήταν, μα τον τράβηξε να μην τον τράβηξε. Τον τράβηξε. Ποιος είναι αυτό το 24. Ποιος είναι το 24. Τον τράβηξε από πίσω. Τον τράβηξε. Δεν είναι τι έκανε. Δεν το είδα. Αυτό ρωτάω. Βλέπετε εδώ τώρα δεν μπορεί να αποχωρήσει η αποστολή των Τρικάλων. Δεν υπάρχει φίλες και φίλοι σωτηρία για την Αλφίελα. Όχι μόνο Βεγγέρτης, έχασε και εμένα αφισβητούμενα στο πέναντι. Ναι, ναι, ναι. Άρα, σου πει τι είσαι είδωλο αυτός. Έλα. Μια δήλωση που κάνουμε. Μια δήλωση που κάνουμε. Ζήτω η μαύρη θύελα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Μόνο μαύρη θύελα. Έτσι, μελέτε μου, έτσι. Μόνο μαύρη θύελα. Βλέπετε εδώ τι γίνεται στην παραλία, φίλες και φίλοι. Ο Ριζογιάννης, λοιπόν, με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι. Οι φιλοξενούμενοι, βέβαια, λένε τι ήταν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η Καλαμάτα ήταν μια δραματική στιγμή αυτή τη στιγμή. Τώρα η Καλαμάτα μπήκε σε περιπέτειες, όπως λέγει ο κόσμος. Μπήκε σε περιπέτειες η Μαυρυφιέλα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε λίγο, θα τα πούμε σε λίγο. Βλέπετε εδώ και τον κόσμο που αποχωρεί από την παραλία. Στεναχωρημένοι. Πάρα πολύ στεναχωρημένος ο κόσμος. Μία ακόμα ήταν και η Καλαμάτα είναι μέσα στη ζώνη του υποβασμού. Εκεί που πήγαινε για πρωτάθλημα, η ομάδα είναι μέσα στη ζώνη. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί ο κόσμος είναι πολύ στεναχωρημένος. Πάρα πολύ στεναχωρημένος. Τα λέμε σε λίγο.